κυρίες και κύριοι, κύριοι επίσημοι, ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών και η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος σας καλωσορίζουν στην εκδήλωση την οποία πραγματοποιούν για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ευχαριστούμε όλους και όλες θερμά για την παρουσία σας με την οποία τιμάτε την εκδήλωσή μας. Θα ήθελα να καλέσω τον Υπουργό του Καραπάτη να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Καραπάτη. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να εξάρω την σημερινή πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας, όλοι οι Δήμοι, όλες οι οντότητες, σε κάθε ευκαιρία να τονίζουμε και να περνάμε το μήνυμα που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη από την μεγαλύτερη εθνική καταστροφή που γνώρισε η γενιά μας, το γένος μας, με σκοπό βεβαίως να μέσα από αυτή την καταστροφή να έχουμε την ελπίδα και να διακρανώνουμε την έννοια της εθνικής αυτοπεποίθησης. Οφείλουμε να αποτείουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα αλλά δεν χάθηκαν, να τιμούμε τις αδυσμόνητες πατρίδες και με κάθε τρόπο, και η τέχνη νομίζω ότι είναι ο πιο ευγενής καλός αγωγός, να περνάμε από την ιστορία, την πονεμένη ιστορία μας, το παρόν μας και να μαθαίνουμε τις ρίζες μας και με αυτόν τον τρόπο, ακόμα περισσότερο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Θα καθίσουμε να απολαύσουμε την εξαιρετική βραδιά όσο μπορούμε και προσωπικά όσο επιτρέπει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Τώρα εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος δεν μπορούσε να παραστεί στην απόψινη εκδήλωση όλων ειδημένων υποχρεώσεων, θα καλέσω την εκπρόσωπο, την κυρία Παρασκευή Γενίτσαρη, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπη της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, εκ μέρους του Δημάρχου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, κυρίου Σίμου Γανιλίδη, και του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε στην φίλη και φίλη, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση μνήμης. Δυστυχώς, ο Δήμαρχος παρευρίσκεται στο συνέδριο και στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δήμων Ελλάδας, μάλλον πλέον, οπότε δεν θα μπορέσει να παρασταθεί σήμερα εδώ. Από την αρχαιότητα, ο χώρος της Μικράς Ασίας υπήρξε λίκνο του πολιτισμού, των γραμμάτων και της επιστημονικής σκέψης. Η περιοχή αυτή από την εποχή των ομηρικών επών της Ιωνίας, της ελληνιστικής περιόδου του Βυζαντινού Μεγαλείου, δεν έπαψε ποτέ να είναι πατρίδα των Ελλήνων. Σήμερα, ωστόσο, γιορτάζουμε, θυμόμαστε την Μικρά Ασία των νεότερων χρόνων, την καθημάσα Ανατολή, από όπου ξεριζώθηκε ο ελληνισμός και εκπατρίστηκαν οι πρόγονοί μας, αφήνοντας τη γη τους και με τα ελάχιστα που μπορούσαν να πάρουν, βρέθηκαν στις καινούργιες πατρίδες. Μια εκ των οποίων δεν είναι και αποτελεί και ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών ως ένας κατεξοχήν προσφυγικός Δήμος. Η υποχρέωσή μας είναι να διατηρήσουμε την συλλογική, στην ανάμνηση αυτή, ως κομμάτι τόσο της συλλογικής όσο και της προσωπικής μνήμης. Και αυτό κάνει άλλωστε η λογοτεχνία και οι Έλληνες λογοτέχνες, όπου μέσα από τα έργα τους και την ελεύθερη γραφή τους μας ταξίδεψαν στο χρόνο και μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τη μικρασιατική καταστροφή, τον πόνο, να νιώσουμε την νοσταλγία, να γνωρίσουμε τις συνήθειες, τις γεύσεις, τις μυρωδιές, τα τραγούδια τους, τους χορούς, και καταθέτοντας και μια προσωπική μαρτυρία
έγραψαν και τις αλήθειες. Ο πόνος και η νοσταλγία, τουλάχιστον ως προσωπικό βίωμα, δεν υπήρχε μέσα στα σπίτια. Τον πόνο και την νοσταλγία των προσφύγων, εγώ τον βίωσα για πρώτη φορά ως έφηβη, συγκεκριμένα κιόλας, μέσα από τα κείμενα της διδασκαλίου. Ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισα τη λέξη τουρκόσπορη, κάτι που ποτέ η γιαγιά μου ή ο παππούς μου δεν μου είχαν μεταφέρει. Αυτές όμως οι αλήθειες μας κάνουν να σκεφτόμαστε και να βελτιωνόμαστε και να προσπαθούμε να στο επόμενο βήμα της ιστορίας και του βήματός μας ως έθνος να γινόμαστε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε πολύ και να υπενθυμίσουμε και όλα στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης ότι τιμώντας τον προσφυγικό ελληνισμό της Ανατολής έχουμε ονομάσει πάρκο μνήμης, το πάρκο στην περιοχή της Καλλιθέας και πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί και ένα μνημείο για να μπορούμε να τιμούμε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και τους απογόνους αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία τη Δήμαρχο. Είναι αλήθεια ότι οι αναμνήσεις πονάνε. Η επέτειος αυτή είναι πάρα πολύ πικρή. Όμως, νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις, το ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί και θα θυμηθούμε και θα συγκινηθούμε, αυτές οι εκδηλώσεις λειτουργούν λυτρωτικά για τον καθένα μας. Γιατί όλοι κουβαλούμε μνήμες μέσα μας. Στο σημείο αυτό, παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Ελευθέριο Μουφτόγλου, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε επίσημη, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών και η ΕΛΒΕ, η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, σας καλωσορίζουν στην εκδήλωση με την οποία τιμούμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια εκδήλωση μνήμης για τις γενοκτονίες του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης και την απέλαση όσων επέζησαν στη μάνα Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί ο ελληνισμός κατά την χιλιάδων ετών ιστορία του, μια καταστροφή που δεν είναι πλέον ορατή η αναστροφή της. Η ιστορία κάθε λαού είναι ιερή, αλλά πρέπει να διδάσκει. Οι δε λαοί να τη θυμούνται και να τη τιμούν. Διότι ένα έθνος στο οποίο ο λαός του ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένο σε θάνατο, σε αφανισμό. Και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρώτο μιλητή μας, τον συγγραφέα και ιστορικό κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, να μας μιλήσει θέμα της ομιλίας του, «Πικρές αλήθειες». Παρακαλώ, κύριε Νίγδελη. Κάτσε αναπαστικά, κύριε Τέτρο, μας πιάσει, κύριε Υπουργέ, θα μ' ανοιχτείτε. Λοιπόν, τώρα είναι η φωνακλάς. Έχουν γραφτεί πολλά και υποθεί πολλά περισσότερα φίλες και φίλοι για εκείνες τις μέρες και τις ώρες που η στάχτη της καταστροφής σκέπασε τον ουρανό της Σμύρνης, τότε που τα αδυσόπιτα κύματα της μοίρας αποστέρισαν από τη μητέρα Ελλάδα τον ζωτικό της χώρο, αυτόν της Μικράς Ασίας. Μνήμης γεγονότων χάριν, αλλά και διότι διημάς ουκ απέσβετον των άλλων είδων, υποχρέωση ιερά θεωρούμε μερικές αναφορές. Έτσι απλά, με τις συμπλήρους 100 χρόνων,
από τα τότε να παραθέσουμε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές της ιστορίας, να αναφέρουμε μνήμες καταχωνιασμένες στο χρονοτούλο από της ιστορίας, να αναζήρουμε μια νοσταλγική κατάδυση στο μυστηριακό κόσμο του χθες, ένα μοναδικό ταξίδι στη μαγεία των αρωμάτων, παύλα μνημών, ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωσίες, γιατί μας λείπει αυτό, σε έναν αδιάφορο κόσμο χαμένο, στην αυλή του χρόνου, να το σημαδεύει ανεξίτηλα. Φυσικά επισημαίνουμε πως δεν σκοπεύουμε να γράψουμε ή να ξαναγράψουμε ιστορία, πως δεν ανακαλύψαμε τίποτε το σπουδαίο που δεν έχει υποθεί, πως δεν πρόκειται να αποδώσουμε ευθύνες και αιτιά σε κανέναν, ιδιαίτερα μάλιστα σε ή προς τους ξένους, τους συμμάχους μας. Επιπλέον, βάσιμα πιστεύουμε πως εκείνο το χρονικό διάστημα έχει αποτελέσει την πιο μελανή σελίδα της πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής ελληνικής ιστορίας και συμπληρώνω και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Θεωρούμε όμως σκόπιμο και ίσως τα μάλα διδακτικό να επαναλάβουμε αυτό που φεύγει ο Έλληνας αποφεύγει διαχρονικά, τη σε βάθος ανάλυση των αιτίων πέρα και πάνω από τις κομματικές διόπτερες και τη μεταλαμπάδευση των όποιων συμπερασμάτων προς τις νέες γενιές, τους επόμενους πολιτικούς ταχούς και όχι μόνο ταχούς της ράτσας, νέα προσμάθηση, υιοθέτηση των καλών και αποφυγή της επανάληψης παροπήρων λαθών. Το γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, αποζητούμε συχνά απαντήσεις μέσα από την εθνική μας μνήμη. Διστάζουμε όμως να πάρει ευχή, να καταγράψουμε σφάλματα, δυναμίες, εντατικότητες, ατολμίες, φοβίες, νοσήματα που απορρέουν ως επιτοπλίστων από τον ψυχικό διχασμό και την εθνική ανασφάλεια και ακούμεθα απλά σε πιο βατές απλοϊκές ερμηνείες για τις υπορές και τις ειρήκρωες του ελληνισμού. Φταίνε οι ξένοι και όπως έχουμε σχεδόν πάντοτε συνηθίσει, καθαγιάζουμε με τις μικρότητες τις αποτυχίες μας. Και αυτό είναι ένας από τους σοβαρότερους μύθους κινδύνους της δημοκρατίας. Δηλαδή ο μύθος της αθωότητας και της ανευθυνότητάς μας, ότι δηλαδή ήμασταν άμυρτοι για τα πάντα και αθώοι και ότι για όλα, μα για όλα που συνέβησαν σε βάρος μας ή κατέληξαν στο τέλος δεν είναι αρνητικά, φταίνε αποκλειστικά οι ξένοι ή απέναντι κάποιοι άλλοι γενικά και πολλά ξαόριστα. Και όπως προείπαμε, δεν πρόκειται να αποδώσουμε καμία ευθύνη στους καλούς μας συμμάχους, κάνανε πολύ καλά τη δουλειά τους και μας έγραψαν στα καινούργια των υποδημάτων, γιατί παλιά δεν είχαν ποτέ. Άντε και κάτι άλλο. Με τον χαλασμό παρουσιάστηκαν και τους δεχθήκαμε ως φιλέλληνες, οποία χαρά, και μάλιστα με το σύνολο των πολιτικών μας σταγών εκεί και τότε να δέχεται πως τους είμαστε και υποχρεωμένοι. Όμως, φίλες και φίλοι, αρνούμε, είναι μια λέξη την οποία έλεγα και τη λέω συνεχώς. Αρνούμε να εφυλακώσω στο αρχείο της μνήμης το πόσο εύκολα, γελία και βλακωδώς χάσαμε το μικρασιατικό χώρο. Απολέσαμε αυτό που αποτελούσε την τεράστια σκηνογραφία μέσα στην οποία ο ελληνισμός κινήθηκε, έζησε, μεγαλούργησε. Αρνούμε να δεχτώ πως αυτός ο λαός που τους τελευταίους 25 τουλάχιστον αιώνες μεταλαμπάδευσε προς τους άλλους γνώση, πολιτισμό, ορθολογισμό, έχασε με πεδεριώδη σφάλματα αυτό που αποτελούσε το καλύτερό του κομμάτι. Διότι αρνούμε να δεχτώ πως μπορούσαμε να έχουμε εμείς σε διάστημα, προσέξτε παρακαλώ, 3,5 ετών μόνο και σε εμπόλεμη κατάσταση, μεταξύ 19 και του 22, πληθώρα κυβερνήσεων και πάνω από 12 εντολοδόκους πρωθυπουργούς. Βενιζέλος, Καλογερόπουλος, Γκούναρης, Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλας Τριανταφυλάκος και με ό,τι σημαίνει αυτό και σηματοδοτεί. Και μάλιστα μη εξ αυτών του Νικολάου Στράτου διαρκείας μόλις 6 ημερών, οποία γελιότητα. Φυσικά πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά. Ας σημειωθεί ότι τα παιδιά μας λείπαιναν τη μάνα γη, στη Μικρά Ασία πολεμούσαμε. Και φυσικά πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά και έτσι απλά και κατανοητό και μνήμης χάρη μεταξύ του Μαρτίου και του Σεπτεμβρίου του 22, στο χρονικό διάστημα μόλις 6 μηνών, ο κυβερνητικός συνασπισμός συγκλονίστηκε από πολλαπλές κρίσεις που είχε ως αποτέλεσμα να γεννηθούν 4 κυβερνήσεις και 6 εντολοδόχοι πρωθυπουργοί. Διότι αρνούμε, φίλες και φίλοι, να δεκτώ πως κατά τη διάρκεια της εκστρατείας υπήρχαν πολιτικές παρατάξεις που σύμφωνα με τα λεγόμενά τους επιθυμούσαν διακαώς την ήττα. Δε Σαχαριάδη στα 1935 με αυτά που έγραψε. Και όχι μονάχα. Και όχι μονάχα το πώς λειτουργήσαν. Διότι αρνούμε να δεχτώ πως ενώ διεξαγόταν ένας τιτάνιος αγώνας, ο ανθρώπος της ράτσας
Έχινε το αίμα του στις αχανείς εκτάσεις, λείπαινε με το κορμί του τη μάνα γη. Εμείς είχαμε την πολυτέλεια να αλλάζουμε τους αρχηγούς του στρατού χωρίς καμία περίβλεψη και χωρίς καμία σκέψη, θεωρώντας τις κινήσεις πρέπουσες και επιβεβλημένες. Και προσέξτε παρακαλώ, αρχιστρατήγους, Παρασκευόπουλος, Παπούλιας, Κατζανέστης, Τρικούπης, Πολυμανάκους. Αντέ να μην το ξεχάσουμε κι αυτό. Μια άλλη παγκόσμια πρωτιά. Ο φίλος μας ο Τρικούπης, ξέρετε πως από που έμαθε ότι γίνηκε αρχιστράτηγος. Όπως λένε λοιπόν οι πάπες, λέει η παραμυθία, από τον ίδιο τον Κεμάλ. Παρουσιάστηκε ο Κεμάλ με τους στρατηγούς του στο σπίτι όπου ήταν κλεισμένος εχμάλωτος ο Τρικούπης, ο οποίος παρεδόθηκε στον παρόδο και κακώς παρεδόθηκε. Παρουσιάστηκε, τον χαιρέτησαν στρατικά του λέει στρατηγέ, πάρε το τέταρτο αστέρι, κίνησε αρχιστράτηγος. Τι να πούμε φίλες και φίλοι, είναι πολλά. Ιδιαίτερα μάλιστα στο στράτη, διότι αρνούμε να δεχτώ πως αυτός ο λαός που μεγαλούργησε, που ήταν νικητής του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ακόμη και στην Οδυσσό, με το μέρος των νικητών και που άλλαζε τους σωματάρχες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έτσι απλά, χωρίς καμία σκέψη, με συνέπειες καταλυτικές. Ιδιαίτερα στο στράτευμα, ο διοικητής στρατιάς Παπούλας, ξέρετε σε μια έκθεση του τι έγραψε. Παραδόξως όμως υπό του νέου καθεστώτος, ήρξα το ιαθρώα επαναφορά τούτων ανεξαιρέτως, εννοώντας τους απαταχθέντες και αποταχθέντες αξιωματικούς, πως εάν ενεργεί το εκταφή και ανάσταση των νεκρών. Τι άλλο να πούμε. Φίλες και φίλοι, ήταν μια πρακτική η οποία συνηθιζόταν μεταξύ του 17 και του 1920, τις εκλογές, 17-20, πάνω από 3.500-4.000 αξιωματικοί εν ενεργεία αποτάχθησαν. Ξέρετε τι σημαίνει ένας αξιωματικός? Για να φτάσει στον βαθμό του στρατηγού ή για να φτάσει στον βαθμό του ταγματάρχη, πρέπει να περάσει πολλές προϋποθέσεις. Παρόλα όμως αυτά γινόταν. Διότι αρνούμε, φίλες και φίλοι, να δεχτώ πως αυτός ο πραγματικά μεγάλος πολιτικός Βενιζέλος, ο φλογερός αγωνιστής και πατριώτης, επιτυχία του οποίου ήταν η είσοδό μας στη Σιρμίνη και που σύμφωνα με τους επαΐοντες ο ίδιος έπρεπε να φέρει την επιχείρηση πέρας, κρέμασε, κυριολεκτικά κρέμασε, παρόλες τις αντίθετες γνώμες και απόψεις των φίλων του, τα συμφέροντα της Ελλάδος στην άδειλο έκβαση μιας εκλογικής αναμετρήσεως, χωρίς να υπολογίσει τις αντοχές της ελληνικής ψυχής και κοινωνίας. Διότι αρνούμε να δεχτώ πως αυτός ο εφιέστατος πολιτικός ανήρ, ο γνωρίζων τη διεθνή κατάσταση, εγκατέλειψε μετά την εκλογή του, την αποτυχία του και αυτοεξοριζόμενος στην Γαλλία, με πληθώρα αξιωματούχων, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να παραμείνει, διότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να μιλήσει, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, με όλους τους ξένους. Διότι αρνούμε να δεχτώ, φίλες και φίλοι, τον διαχωρισμό των Ελλήνων αξιωματικών και μάλιστα σε κατάσταση πολέμου με σε παλαιοελλαδίτες και νεοελλαδίτες, με ό,τι τούτο μπορεί να συμβαίνει. Αρνούμε να δεχτώ πως τιμημένοι Έλληνες αξιωματικοί, έστω και αποταγμένοι, δημιουργούν κατά τη διάρκεια των επικών μαχών με τους απέναντι την εθνική άμυνα, με ό,τι τούτο σημαίνει. Σημαντικές προσωπικότητες. Ιωάννου, στρατηγός, Ζιβρακάκη, στρατηγός, Μαζαράκη, στρατηγός, Κονδύλης, συνταγματάρχης, μετά τρομάρα μας γίνηκε και πρωθυπουργός. Θα σας εξηγήσω γιατί γίνηκε, γιατί το λέει τρομάρα μας. Διότι αρνούμε να δεχτώ το απίστευτο και όμως αληθινό, αυτό με τρελαίνει ως άνθρωπο της ιστορίας ή και ως λίγο λογοτέχνη που λέω εγώ, πως Έλληνες αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο Κονδύλης, μετέπειτα πρωθυπουργός και πάλι τρομάρα μας, διοικητής συντάγματος στην εκστρατεία της Ουκρανίας, άριστος αξιωματικός, είναι αλήθεια, στις επιχειρήσεις του μικρασιατικού χώρου, αλλά και μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20, εγκαταλείπει τη μονάδα του, φοβούμενος όπως ισχυρίζεται ότι θα δολοφονηθεί. Και τι κάνει, λέτε φίλοι μου, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και αρχίζει η αρθρογραφή εναντίον του πολέμου. Προσέξτε, τα παιδιά μας πολεμούνε. Οι παππούδες μας πολεμούνε και έρχεται λοιπόν ο κύριος αυτός, ο οποίος γράφει στις εφημερίδες και ξέρετε τι γράφει, διαβάζω. Ρίψατε τα όπλα, γράφει ο Κονδύλης, ρίψατε τα όπλα, διότι δεν μάχεστε υπέρ της Ελλάδος, μάχεστε υπέρ του Κωνσταντίνου. Για ποιον Κωνσταντίνο μιλούσε, θα τα πούμε και για τον κύριο αυτόνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο φίλος μας ο Κεμά, τι λέτε έκανε, έπαιρνε τις εφημερίδες και τις πήγαινε στο μέτωπο και διάβαζε ο Έλληνας στρατιώτης ότι ο στρατηγός του έλεγε αυτά τα πράγματα. Διότι αρνούμε να δεκτώ πως ακόμα και η εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου, του πρώτου τη τάξη της Ορθοδοξίας Μελέτιος Μεταξάκης, αποτέλεσε το αντικείμενο μιας φοδρότατης αντιπαράθεσης
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων εκεί και τότε και νεπλάκηκε ο ίδιος του. Διότι αρνούμε να δεχτώ πως οι ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις διατελούσαν εν υπνώση στην καλύτερη των περιπτώσεων με τα σημάδια και τις διεθνείς συγκυρίες να είναι ορατές, με τη Γαλλία να γνωρίζει την επαναστατική κυβέρνηση του Κεμάλ κλπ. Αρνούμε να δεχτώ και να αποσιωπήσω, προσέξτε το, είναι από τα επτασφράγιστα μυστικά της ελληνικής ιστορίας. Αρνούμε λοιπόν να δεχτώ και να αποσιωπήσω το όνειδος των μαζικών ανυποταξιών και ενυποταξιών που έλαβα χώρα Πελοπόννησο και Κρήτη από τις αρχές σχεδόν του 21, που έμελε να διαταράξει για αρκετούς μήνες στην τάξη το νησί με τη δημιουργία εντατών και ομάδων ανταρτικών εκεί οι οποίοι χτυπούσαν. Και ξέρετε τι έκανε τότε η ελληνική κυβέρνηση? Ενώ πολεμούσαν τα παιδιά μας εκεί και τότε στο Αφιόν Καραχισάλ και εγώ δεν ξέρω οπουδήποτε, έστειλε δύο συντάγματα και το οπλιταγωγό Μικάλη έβαλε εναντίον αυτών των ανθρώπων που ήταν υποτάκτης. Τρέλα! Διότι αρνούμε να δεχτώ, φίλες και φίλοι, την τρομακτική διαφορά ανέμεσα στους μεγάλους πολέματους. Αφιόν Καραχισάλ, 4:30, 13 Αυγούστου. Με το μαύρο επιβλητικό βράχο, η καταραμένη εξέπτυσα του μετόπου της Μικράς Ασίας. Τι λέτε, κάνει ο φίλος μας ο Κεμάλ. Μαζί με τους στρατηγούς και όλους τους αξιωματικούς, από Λοχαγό και πάνω, περιδιαβαίνει όλο το μέτωπο, δίδοντάς τους ακόμη και ρακί. Για να τους εμψυχώσει. Α, και ο δικός μας ο φίλος μας ο αρχιστράτηγος, ο Χατζανέστης, ήταν σε μια βεγγέρα, λέει, προς τιμή της γυναίκος. Ας είναι καλά το άνθρωπο. Διότι αρνούμε να δεχτώ, φίλες και φίλοι, την παρουσία στο μέτωπο και στο επιτελείο της στρατιάς μελών της βασιλικής οικογένειας, η οποία όπως και τελικά αποδείχθηκε, της καταλογίστηκαν τα λάθη τεράστια και γι' αυτό καταδικάστηκε σε υπερορία. Υπερορία μια ζωής που λέμε. Αυτή μάλιστα είναι γνωστή και είναι γνωστή μάλιστα η εγκληματική απειθαρχία του Βασιλόπεδος Ανδρέου ως διοικητή του Δευτέρου Σώματος Στρατού, ο οποίος διατάσσεται να κάνει μια κίνηση από το στρατικό, τον αρχιστράτηγο Παπούλια και λέει όχι, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και έπρεπε ο άλλος να τον απειλήσει. Διότι αρνούμε να δεχτώ και είναι αδιανόητο πως υπήρχαν άτομα που έβαζαν το προσωπικό του συμφέρον και την υστεροφημία τους απέναντι στα συμφέροντα της χώρας που τους γέννησε, προσέξτε το αυτό, και απείλαυσαν επί σειρά ετών τιμές εκ των όνων κάνε. Και ο λόγος περί του Κωνσταντίνου, που αποτελούσε persona non grata για τους Ευρωπαίους. Και είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι κάναν διακοινώσεις, ότι δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να καταλάβει την εξουσία και πρότειναν μάλιστα, εάν θέλετε το πολίτευμα της βασιλείας, πάρτε το, αλλά βάλετε τον Γεώργη, βάλετε ακόμη και τον Πάπο. Και εμείς αποφασίσαμε αυτό που θελήσαμε να αποφασίσουμε. Αρνούμε να δεχτώ, φίλες και φίλοι, αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα μάλιστα όταν είναι γνωστό ότι ο κύριος αυτός, όταν ήρθε το μόνο, το πρώτο πράγμα που ζήτησε είναι η βασιλική χορηγία από τα 1.300.000 δραχμές που ήταν εκείνη την εποχή να γίνει παρακαλώ πολύ 3 εκατομμύρια συν αναδρομικά που η ελληνική κυβέρνηση, αγαπητέ Κώστα, δεν είχε να τα πληρώσει και αναγκάστηκε να τα δανειστεί. Αυτή η αισθαντή κατάσταση βρισκόμασταν. Βεβαίως, να μην σας πω για τους Σοβιετικούς, οι οποίοι μας ήρθαν την άνοιξη του 22, ο Ράτζεψ είναι, ο οποίος ήρθε και ζήτησε από τον τότε Κομμουνιστικό Κόμμα να πει στην ελληνική κυβέρνηση, αν θα μας αναγνωρίσετε γιούρι δε φάκτο, εμείς εγγυόμεθα τη Σμύρνη. Ξέρετε, υπήρχαν πολλά σχέδια και δεν είναι τις παρούσεις, θα πρέπει να γίνει συνέδριο γι' αυτό και τα αποφεύγουμε αυτό δυστυχώς. Δεν κάνουμε τέτοια να υποθούν οι πραγματικές αλήθειες. Είναι γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση είπε αναγνωρίστε μας, διότι έχουμε ακόμη τους εμφυλίους παραγωγούς και εμείς θα σας βοηθήσουμε τόσο ώστε να κρατήσετε στη Σμύρνη όπως και συγχωριάζετε. Πήγε ο άνθρωπος, ο Καρλ Ράντεκ λεγόταν, πήγε στο Γιάννη τον Κορδάτο, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ εκείνη την εποχή, τον παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε κάποιους από τους υπουργούς και τον διώξανε πιξ-λάξ, ας πούμε τώρα. Και τελικά, φίλες και φίλοι, με την πτώση του μετόπου του 22 και την άτακτη φυγή των στρατευμάτων του πληθυσμού και τη συνθήκη της Λοζάνης έληξε ουσιαστικά μα και τυπικά η μακρόχρονη ιστορία του ελληνικού στοιχείου και το έθνος υπέστη καταλυτικές, είναι αλήθεια, ζημιές, συρρυκνώθηκε απεπιστικά με συνέπειες στο εσωτερικό του κατά πολύ μεγαλύτερες, με το ρολόι να σταματά εκεί και τότε και η διατάρακτη δημιουργική ιστορία χιλιάδων ετών
να τελειώνει σε εκείνα τα άγια μέρη, εκεί που γαλουχήθηκαν γενναίες γενναίων με τα νάματα της ιστορικής μνήμης, με τον ήλιο του ελληνισμού να σκεπάζεται από τη στάχτη της καταστροφής. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελείωσα, αλλά θα αφιερώσω κάτι στον κύριο Υπουργό, μια που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Αγαπητέ Υπουργέ, όταν χάνεις κάτι που αγαπάς, προσπαθείς να το αναπληρώσεις το κενό. Από τότε που έχασα την πατρίδα μου έγινε η μνήμη. Όσα είχα αφήσει πίσω μου, εικόνες, ήχους, μυρουδιές, τα κουβαλούσα μέσα μου και δεν μπορούσε κανείς να μου τα πάρει. Ήταν σαν ένα μπουκάλι κρασί που το φυλά σε μια σκοτεινή γωνιά του σπιτιού για μια ξεχωριστή περίσταση. Μπορεί ο ήλιος να είναι ο ίδιος σε κάθε γωνιά της γης, στο χώμα της βροχής, δεν έχει την ίδια μυρουνιά. Ο ουρανός και η θάλασσα να έχουν παντού το ίδιο χρώμα, ο άνεμος όταν φυσά να κάνει τον ίδιο ήχο. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάρεις το δρόμο της προσφυγιάς, θυμάσαι τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο και το χρώμα της δικής σου πατρίδας και καταλαβαίνεις ότι ήταν μοναδικά γιατί ήταν δικά σου. Ευχαριστώ πολύ, χειροκρότημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας ακούσω με τόσο γλαφυρό και εκφραστικό τρόπο και νομίζω ότι μας περάσετε πολλά μηνύματα και έχετε δίκιο. Η αλήθεια και η ιστορία, ακόμα και αν πονάει, θα πρέπει να λέγεται. Γιατί είναι το πιο ασφαλές εχέγγυο για να μην κάνουμε τουλάχιστον τα ίδια λάθη και να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερο, αν θέλετε, ρίζες πιο άκρες. Εγώ ήθελα να είμαι έστω για λίγο εδώ πέρα. Και λόγω του γεγονότος ότι είμαι και εγώ νεαπολιτάκι. Ήμουν δημότης Αγιών μέχρι το 1998 που κατέβηκα στο Δημό Θεσσαλονίκης και μετά κατέβηκα στην Α Θεσσαλονίκης βουλευτής, όπως όσο καιρό είναι βεβαίως για το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεχίζω. Αλλά και γιατί είμαι και εγώ παιδί προσφυγόπουλο. Εμείς πήγαμε από την Μικρά Ασία, από την Απολωνιάδα, όσοι δεν ξέρουν αν γνωρίζετε την Απολωνιάδα. Και έτσι ήθελα έστω για λίγα λεπτά να βιώσω και εγώ μέσα και από την βαθυρή σας περιγραφή αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίγδελη για την πραγματικά συγκλονιστική εμπεριστατωμένη παρουσίαση του θέματος. Πραγματικά πικρές αλήθειες, κύριε Νίγδελη, και τροφή για σκέψη. Η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος και ο παραμερισμός του Βενιζέλου από την πολιτική με το εκλογικό αποτέλεσμα της 1η-11η-1920. Αυτές ήταν οι κύριες αιτίες της εθνικής καταστροφής. Ο διχασμός και η διχόνοια που υπήρχε ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία στα χρόνια εκείνα είναι αυτά που έγραψε στον ύμνο «Στην Ελευθερία», στον εθνικό μας ύμνο, ο ποιητής μας Διονύσιος Σολωμός. Οι Έλληνες, εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ότι η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε η μεγαλύτερη τραγωδία και συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Η μικρασιατική καταστροφή, γράφει ο ακαδημαϊκός Διονύσιος Ζακυθινός, υπήρξε η τελευταία φάση του υπερποντίου ελληνισμού, υπό τα ερείπια της ετάθησαν αιωνικέ και ποντιακέ αποικίε, εκατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το μέγα εκπολιτιστικών έργων του Βυζαντίου, η θαυμασία αντίσταση και το αφανές κατόρθωμα των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας. Με τον όρο «Μικρασιατική καταστροφή» περιγράφεται η τελευταία φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922. Η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη συνθήκη των Σευρών. Όπως επίσης η υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου, αλλά και η γενικευμένη εκδίωξη και εξόντωση μεγάλου μέρους του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Συνολικά, το φθινόπωρο του 1922 έφτασαν στην Ελλάδα περίπου 900.000 μικρασιάτες πρόσφυγες. Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την εκένωση από το εχή ελληνικό στοιχείο
με την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όλη η Μικρασία και τον ερχομό 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα, καθώς ξεριζώθηκαν από την προαιώνια πατρίδα τους. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι εξοντώθηκαν και ήρθαν ως πρόσφυγες χωρίς τις περιουσίες τους στην Ελλάδα. Αμέσως μετά την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η διάσταση ακόψεων ανάμεσα σε βασιλιά και πρωθυπουργό για τη στάση που θα ακολουθούσε η Ελλάδα υπήρξε η αφορμή του εθνικού διχασμού. Εγγενιάστηκε έτσι μια μακρά περίοδος όξυσης των πολιτικών παθών που σε διάφορες μορφές διήρκησε αρκετά χρόνια. Η εναλλαγή των κυβερνήσεων υπέφερε εκτός από το πλήθος απόψεων που επικράτησαν και σοβαρές αντιπαλότητες και συγκρούσεις στο εσωτερικό της χώρας που συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη των πολιτικών κινήσεων στην Ανατολή. Στα τρία χρόνια του πολέμου, 1919-1922, άλλαξαν, όπως είπε και ο φίλος μας ο Κώστας Στοπονίδης, αρκετοί πρωθυπουργοί. Δυστυχώς. Στο πρώτο επίπεδο, οι συμπλεύσεις των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών αυτής της περίοδους με τους πολεμικούς συνασπισμούς ήταν που καθόρισαν τη διένεξη. Από τη μια, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με το κόμμα των Φιλελευθέρων πίστευε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμαχίσει με τους συμμάχους της Αντάντε ώστε να διαφυλάξει την πρόσφατη επέκταση της χώρας στα πρώην Οθωμανικά εδάφη, αλλά και για να τις επιτρέψουν να διευρυνθεί μέσω θαλάσσης, καθώς μόνο αυτές οι χώρες διέθεταν σημαντικές ναυτικές δυνάμεις. Από την άλλη, όμως, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος I και το φιλομοναρχικό κόμμα Εθνικοφρόνων του Δημητρίου Γούναρη πρόκρινε την ευμενή ουδετερότητα προς την Αντάμ. Η συμμαχία συνέβαλε στο να δημιουργηθεί για την Ελλάδα μια νέα θετική προοπτική με την ιστορική συμφωνία των Σεβρών το 1920. Η μεγάλη διορατικότητα του Βενιζέλου οδήγησε την Ελλάδα στον δρόμο της εθνικής αποκατάστασης με επιτυχία. Το φιλοβασιλικό συγκρότημα, αντί να συνεχίσει την ίδια πολιτική, έσπασε τους συμμαχικούς δεσμούς της χώρας που είχε κτίσει ο Βενιζέλος με τα επιτυχή αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, ξεκίνησαν οι εργασίες στη Σύνοδο Ειρήνης στο Παρίσι, μεταξύ των νικητριών χωρών, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα. Ύστερα, από Αγγλική και Γαλλική Συμφωνία, η πρώτη γραφεία του Ελληνικού Στρατού, υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Ζαφυρίου, απολυβάστηκε στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 1919, με σκοπό να εγκαταστήσει η ελληνική διοίκηση υπό συμμαχικό έλεγχο και να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς από εχθρικές δυνάμεις. Η Σμύρνη, αγαπητοί φίλοι, εκείνη την εποχή είχε περίπου 270.000 πληθυσμό, εκ των οποίων 140.000 ήταν Έλληνες. Και οι άλλοι, Μουσουλμάνοι, Τούρκοι, Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένοι, Ιδικοί και Εβραίοι. Στο βιλαέτη της Σμύρνης, όμως, το μουσουλμανικό στοιχείο ήταν πλειοψηφία. Το 1920 υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών, η οποία καθόρισε τους όρους ειρήνης των συμμάχων με την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρότι οι αντίπαλοι του Βενιζέλου υποσχόνταν προεκλογικά τον τερματισμό του πολέμου, αμέσως μετά την επικράτησή τους, η κυβέρνηση Γούναρη κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις, οδηγώντας τον ελληνικό στρατό χωρίς σχεδιασμό στο εσωτερικό της Ανατολίας ως τα πρόσκαιρα της Άγκυρας. Ήδη από τον Απρίλιο του 1921, ο Βενιζέλος από το Παρίσι προειδοποιούσε για την υπερχόμενη καταστροφή. Η κυβέρνηση όμως αδιαφορούσε για τις επισημάνσεις. Η κατάρρευση του μετόπου ήταν θέμα χρόνου παρά τις επιτυχίες που σημείωνε ο ελληνικός στρατός ως τον Αύγουστο του 1921. Θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε ακόμη πως στη γενικότερη αποτυχία του ελληνικού εγχειρήματος στην μικρασιατική εκστρατεία ευθύνη έχουν και οι συμμαχικές χώρες της περίφημης Αντάμ, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Ενώ στην αρχή ήταν ευνοϊκά προσκύμενοι προς τις ελληνικές θέσεις, με το πέρασμα όμως του χρόνου άλλαξαν λόγω δικών τους συμφερόντων και η στάση τους έγινε διαφορετική και έτσι έμεινε η Ελλάδα μόνη της να αντιμετωπίσει τους Τούρκους με ηγέτη τον Κεμάλ.
στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 οι Τούρκοι στρατιώτες μπήκαν στη Σμύρνη και στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε την ελληνική και την αρμενική συνοικία. Αποτέλεσμα 25.000 νεκροί και τραυματίες στρατιώτες. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να καταλήξουν τις αιστείες των προγόνων τους τότε και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 800.000 νεκρούς. Καταλαβαίνετε τι απώλειες υπήρχαν τότε. Οι περισσότεροι που ήρθαν ήταν ηλικιωμένοι γυναίκες και ορφανά, καθώς οι άντρες ηλικίας 18 έως 45 ετών με απόφαση των Τούρκων έμειναν πίσω και στάλθηκαν σε πορείες θανάτου. Οι αρπαγές και οι λιλασίες σπιτιών και περιουσιών, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές καταστροφές, το γκρέμισμα ναών, σχολείων και άλλων ιδρυμάτων, η καταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με τον παράλληλο ευθεμισμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στον οποίο περιλαμβάνονταν βασανισμοί εχμαλώτων, αχροπληριασμοί, θανάτωση συμβρεφών, βιασμοί, ηθική οδύνη κάτω από το κλίμα του δρόμου της απειλής του θανάτου, αλλά και ατέλειωτες πορείες στα περιόριμα τάγματα εργασίας, καθώς και οι εκτελέσεις με αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων δεν έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί πλήρως. Η Σμύρνη ήταν τότε ο μεγάλος φάρος του ελληνισμού και η ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ξεσπίτωσε 1.650.000 Έλληνες και αντίστοιχα από την Ελλάδα προς την Τουρκία 570.000 Τούρκοι. Η 14η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα τιμής και μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Παράλληλα με την αποχώρηση μουσουλμάνων στο θρήσκευμα από την ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα έγινε περισσότερο εθνικά θρησκευτική, θρησκευτικά ομοιογενής, αλλά η μεγάλη ιδέα, το μη με κεφαλαίο και η ιδέα το γιώτα με κεφαλαίο, η μεγάλη ιδέα. Αυτό λοιπόν έλαβε μετά από 100 χρόνια τέλος. Τέλειωσε η μεγάλη ιδέα. Η καταστροφή του 1922 επέφερε βαθιές τομές εντός της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικό, πολιτικό καθώς και πολιτισμικό. Ήρθανε νέα ακούσματα, νέες πνευματικές αναζητήσεις και νέα λογοτεχνικά ρεύματα, όπως η περίφημη γενιά του 1930 με τους περίφημους λογοτέχνες μας. Συντηρητικές και κλειστές αγροτικές κοινωνίες των τόπιων κατοίκων ήρθανε επαφή με νέες αξίες και συνήθειες, πολλές από τις οποίες δεν ήταν σε θέση να αποδεχτούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελευθέριος Βανιβριζέλος με το υπόμνημά του στη συνδιάσκεψη της ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.674.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή της Τραπεζούντας, στο περίφημο Πόντο, 350.000. Στα Άδανα 70.000. Σύνολο δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες που αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής που κυριαρχούσε οικονομικά. Ξεριζωμένοι από τον τόπο τους χρειάστηκαν τουλάχιστον μια γενιά, τη δεύτερη, για να μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν σπίτια, νέους δεσμούς και επιρροή μέχρι την εσωμάτωσή τους στη σημερινή Ελλάδα. Η επαναστατική κυβέρνηση είχε διορίσει τον Βενιζέλο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία που θα διεξάγονταν στην Λοσανή, με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών δυνάμεων από τον έτο του 1922. Αποφασίστηκε, παρακαλώ, η ανταλλαγή των πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης που προγράφηκε 24 Ιουλίου 1923, καθώς επίσης καθορίστηκαν και τα νέα εδαφικά καθεστώτα. Συνολικά, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, περίπου 1.200.000 ελληνοορθόδοξοι από τη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, γίνονταν πρόσφυγες στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας οριστικά εδάφη όπου επί αιώνες ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Περίπου το 90% των προσφύγων εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και στη Θράκη, μεταξύ των οποίων βέβαια και οι γονείς μας, τόσο του δική μου, όσο και του Κώστα του
μαλακοπή της Καπαδοκίας, ακολουθούντας μια πορεία και που έφτασαν στο Δήμο Σικαιών και στο Δήμο της Νεάπολης. Και όλοι αυτοί οι δυτικοί περιοχοί, οι δυτικές συνοικίες έχουν αυτούς εδώ τους πρόσφυγες από εκείνα τα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή ο βενιζελισμός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και συνετέλεσε ώστε σταδιακά να αποκτήσουν οι πρόσφυγες σπίτια, χωράφια, περίθαλψη και ίσα πολιτικά δικαιώματα. Παρά τις αδικίες και τις ταλαιπωρίες, οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν και τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή μέσα στα ασφαλή σύνορα του ελληνικού κράτους, το οποίο πλέον έχει εθνική και θρησκευτική ομοιογένεια. Προερχόμενοι από τόπους με κοσμοπολίτικη κουλτούρα και μακραίωνη παράδοση, οι πρόσφυγες βόλιασαν τη νέα πατρίδα με τον πολιτισμό τους, τη μουσική τους, τη μόδα, την εκπαίδευση αλλά και τις αντιλήψεις και τις πολιτικές τους αξίες και που ήταν τότε που βρήκανε εκεί μια κλειστή ελληνική κοινωνία. Και αυτοί τον τρόπο τους την άνοιξαν αυτή την κοινωνία. Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης που απαιτούσε να αποδοθούν ευθύνες για την καταστροφή, συστάθηκε στα τέλη του Οκτωβρίου του 1922 έκτακτο στρατοδικείο για τους θεωρούμενους από τους επαναστάτες ως προτέτους της μικρασιατικής καταστροφής. Έξι από αυτούς, πέντε πολιτικοί ανάμεσά τους, τρεις πρώην πρωθυπουργοί, Γούναρης, Πρωτοκοπαδάκης, Στράτος, καθώς και οι Θεοτόκης και Μπαλτατζής, και ένας στρατιωτικός ο διοικητής της στρατιάς Μύρνης Ανατολικής Θράκης Χατζανέστης, αυτοί λοιπόν καταδικάστηκαν σε θάνατο στις 28 Νοεμβρίου του 1922 και την ίδια ημέρα εκτελέστηκαν. Από τον αριθμό των εκτελεστέντων η δίκη ονομάστηκε Δίκη των Έξι. Και τώρα ένας σύντομος επίλογος. Από όλα αυτά που συνέβησαν χρειάζεται να δεχόμαστε μαθήματα από την ιστορία και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη που διαπράξαμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα σφάλματα δεν είναι μόνο ατομικά, αλλά μπορεί να είναι συλλογικά, ιδεολογικά, κοινωνικά και ιστορικά. Ας δεχτούμε πως ό,τι κάναμε σαν έθνος δεν ήταν πάντοτε το σωστότερο και το καλύτερο. Είναι απαραίτητο όμως να πάρουμε τα μηνύματα από το παρελθόν και να προχωρήσουμε στο μέλλον με σωστή αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων που θα προκύψουν με ομόνοια μεταξύ μας, σύμπνοια και αγάπη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μωρεόπουλο και συνεχίζουμε με... Παρακαλούσα, μήπως, επειδή αν μπορούσα να πω ένα λογάκι μόνο. Παρακαλώ. Σε αυτά τα πολύ σπουδαία, επειδή άκουσαν πολύ σπουδαία πράγματα, θέλω να προσθέσω στον κύριο Νίγδελη ότι σίγουρα δεν ανεχόταν να μπορούσε, γιατί δεν εξοπλίστηκε ο ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία. Και σας κατάλαβα, ζητώ συγγνώμη, επαναλάβετε. Ένα ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί δεν εξοπλίστηκε ο ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία να γίνουν σώματα πολιτοφυλακής ώστε να αντισταθούν στους Τσέρτες και στους άλλους άτακτους. Και δεύτερον, εγώ απορώ γιατί εγκαταλείψαμε την Ανατολική Θράκη αμαχητή ενώ υπήρχε στρατός στην Ανατολική Θράκη. Και πολλές πληθυσμούς... Να απαντήσω, σε μισό λεπτό, αν και μπορώ να απαντήσω, Πρόεδρε, εσείς κάνετε κομμάτι. Επειδή ακούστηκα πολύ σκληρά πράγματα. Ένα από τα βασικά λάθη του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ότι εγκατέλειψε απρόσκοπος την Ανατολική Θράκη. Όμως, το βρίσκουμε μετά τα 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε τις πιέσεις που δεχόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1922. Είμαστε ένα κράτος ηττημένο, διαλυμένο, με έναν Τούρκο να μας απειλεί τα πάντα. Αυτό είναι μία απάντηση, θα ακούσαμε εμείς μόνο. Τώρα, γιατί είναι εξοπλίστηκε ο πληθυσμός. Αγαπητέ μου, πήγαμε στη Μικρά Ασία, είναι μεγάλη αλήθεια, οι μικρές αλήθειες δεν λέγονται. Δεν πήγαμε ως κατακτητές, ούτε πήγαμε διαφορετικά. Πήγαμε εκεί ως τοποτηρητές για να προστατεύσουμε τον ελληνικό πληθυσμό. Ο Βενιζέλος κατάφερε, και αυτό είναι η βασική αιτία. Μαζί με τον Στεριάδη προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε, γιατί απέναντι μας είχαμε τους Ιταλούς κυρίως και τους Αμερικάνους, οι οποίοι μας τραβήξαν το καλή κάτω από τα πόδια.
να μας διαλύσουν. Και το πέτυχαν διότι κατάφεραν με την προπαγάνδα τους να στρέψουν τον πληθυσμό εναντί του Στεριάδη. Επιτρέψτε να πω, δεν φυθείς εδώ στο Στεριάδη, μακριά από μένα. Αλλά ως άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με την ιστορία, μπορώ να σας αποδείξω μετά αν θέλετε ή όποτε θελήσετε, αν κάνετε ένα συνέδριο που λέγαμε αγαπητέ Λευτέρη, γιατί και πώς χάσαμε με δικά μας επαναλαμβάνω και πάλι σφάλω. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, δεν είναι της παρούσης, αλλά ευχαριστώ, σαν θέλετε μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπου η ηθοποιός Θέμης Δανιηλίδη από το... Μου το ζήτησε ιδιαίτερος, γι' αυτό το σέβομαι και το μεταφέρω όπως μου το ζήτησε. Θα μας απαγγείλει ένα κείμενο από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη «Και έστω η ενθύμηση» είναι ο τίτλος, ένα απόσπασμα με τίτλο «Η εγκατάσταση». Παρακαλώ, η κυρία Δανιηλίδη. Και πατρίς. Η Ελλάδα υποφέρει. Η οικονομική εγκατάσταση, η οικονομική κατάσταση είναι απελπιστικά εκτρή. Πόλεμο. Λίγο πιο δυνατά ή το μικρόφωνο πιο κοντά σας. Υποφέρει. Η οικονομική κατάσταση είναι απελπιστικά εκτρή. Πόλεμο. Συνεχώς πόλεμο. Βαλκανική. Πρώτος μεγάλος. 1922. Αιμορραγία. Κατάρρευση. Το οικονομικό βάρος τεράστιο. Ειδικά ο μικρασιατικός πόλεμος στοιχίζει πολλά. Τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ημερήσιο κόστος. Αστρονομικό ποσό για την εποχή. Έτσι λοιπόν, μια κατεστραμμένη οικονομικά και ηθικά Ελλάδα αναλαμβάνει να περιθάλψει περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν φορτωμένοι στις αποσκευές τους με μνήμες και πίστη. Μνήμες του χθες, της πατρίδας. Πίστη για το αύριο, το μέλλον. Η πρώτη εγκατάσταση ήταν απερίγραπτη. Χάος. Γίνεται βάση ενός υποτυπώδου σχεδιασμού. Κυρίως των ανταλλαξίμων. Που όμως δεν τηρείται. Έστω και στοιχειοδός στην αρχή. Έτσι, προσωρινά στιβάζονται σε κάθε είδους καταλήματα. Σχολεία, εκκλησίες, θέατρα, πρόχειρα παραδείγματα. Μα προπαντός, σκηνές. Τα τσαντήρια. Μεγάλες σκουάτ των 10 με 12 ατόμων, που όμως τις περισσότερες φορές στεγάζουν διπλάσιο αριθμό. Ατελείωτες σειρές, η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς καμία πρόβλεψη για οτιδήποτε. Έτσι απλά. Τρομακτικές ελλείψεις υγιεινής, μεγάλος συγχρονισμός, πολλές οικογένειες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και από άποψη συμπεριφοράς, αλλά και διάδοση επιδημιών. Η γρήπη, η φυματίωση, η ελαιονοσία, τα τραχώματα μάστιζαν τους πρόσφυγες και αποτελούσαν σοβαρή αιτία θανάτου. Η αναλογία θανάτων προς τις γεννήσεις ήταν 3:1 και μάλιστα, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Κοινωνίας των Εθνών, σε ορισμένες περιοχές το 20% των προσφύγων πέθαιναν μέσα σε ένα χρόνο από την άφηξή τους. Η οφθαλμία κάμνη θράψινη στους καταβλισμούς των προσφύγων. Όπου γυρίσει να κοιτάξει κανείς, δεν βλέπει παρά παιδάκια και βρέφει με τα μάτια κλειστά και φουσκωμένα. Ενώ σύννεφα μυγών καταγίνονται να μεταφέρουν το μόλισμα εις όσα μάτια έμειναν απρόσβλητα ακόμη. Εστία, 5 Νοεμβρίου 1922. Ευτυχώς, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας δεν παρατηρήθηκαν σκηνίδες. Υπήρχε ήδη σχετική υποδομή. Με τα σπίτια των Τούρκων ανταλλαξίμων. Η
οι οποίοι τα εγκατέλειψαν σε καλή κατάσταση, κυρίως στις περιοχές Εσκιδελίκ, Γενίδελίκ, Ακρόπολης και στο μετέπειτα συνοικισμό Παράσκου. Επίσης, με τον νόμο της 1ης Ενδεκάτου 1922, περί επιτάξεως ακινήτων, δίδονται λύσεις. Ανακουφίζεται ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Εξοικονομούνται ποσά και για άλλες ανάγκες. Οι πλέον τυχεροί, αυτοί που σχεδόν αμέσως εγκαταστάθηκαν σε σπίτια της υπηρεσίας επικισμού. Μικρά, χωρίς περιττές, πολυτέλειες και ανέσεις. Περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα. Ικανά όμως να στεγάσουν μέχρι και στις μέρες μας. Ικανό αριθμό συμπολιτών μας. Οδός Λεβαντή και οδός Κολοκοτρών. Ευχαριστούμε την κυρία Δανιηλίδη και συνεχίζουμε τον θεατρικό αναλόγιο με την κυρία Χάιδο Κραβαρίτη, η οποία θα μας απαγγείλει από το ίδιο βιβλίο ένα απόσπασμα με τίτλο «Μαρτυρία». Σε ένα κάρο φορτώσαμε τα ελάχιστα πράγματα που προλάβαμε να πάρουμε από το σπίτι μας την ώρα του ξεριζωμού. Το αρχοντικό μας, ένα πανέμορφο, διόροφο κτίριο, πέρασε με μιας στην κατοχή του Τούρκου υπαλλήλου που εργαζόταν στο μαγαζί μας. Προχωρήσαμε αρκετά μέτρα μακριά από το σπίτι μας, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχαμε πάρει καθόλου κουβέρτες. Τόπα και γυρίσαμε μαζί με τον πατέρα μου και παρακαλέσαμε τον πρώην υπάλληλό μας να μας επιτρέψει να πάρουμε μερικές. Μάταια. Μόνο να, στα παρακάλια μας, μια γυναίκα, έγκυος. Ας είναι καλά η Έμι. Μας τίναξε ένα μικρό χαλάκι από το παράθυρό της, φωνάζοντας «Αγιάν καλού, κουλονέχερε τιμές», που σημαίνει «αυτός που γελάει, αυτός που κλαίει σε αυτόν που γελάει, δεν κάνει όφελος». Περπατούσαμε ώρες ολόκληρες, χωρίς να ξαποστάζουμε, εξαντλημένοι από την κούραση και σχεδόν άϊπνοι, με το φόβο ριζωμένο στις καρδιές μας και ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μας. Οι Τούρκοι πολυσμάνοι παρόντες και έτοιμοι για την παραμικρή κίνηση, η πείνα, το τσουχτερό κρύο, οι αρρώστιες θερίζουν. Οι νέοι αντέχουν, μα τα μωρά και οι γέροι μας εγκαταλείπουν. Θεέ μου, τι πόνος. Με τα πολλά θέλω να τα ξεχάσω. Από τη Σμύρνη φτάσαμε στον Ναύπλιο, πρώτο σταθμός. Καινούργιες συνθήκες, νέος τρόπος ζωής, όχι και τόσο ευχάριστος, αλλά δόξα τω Θεώ. Ίσως γιατί σταθήκαμε τυχεροί και καταφέραμε να φυλάξουμε και να μεταφέρουμε λίγες λίρες και αρκετά κοσμήματα τη συγχωρεμένη της μάνας μου, η οποία εφιώς σκεπτόμενη τα είχε ράψει στις αλλαξιές των μικρών μου αδελφών. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίσαμε τα πρώτα μας έξω. Δεύτερος προσωρινός σταθμός, τόπος διαμονής, η Λευκάδα. Μας εγκατέστησαν σε πρόχειρους καταβλισμούς κοντά στην παραλία και προσπάθησαν κάπως πιο οργανωμένα να μας αποκαταστήσουν. Συσίδιο, ρούχα, υποδήματα, κουβέρτες από το κράτος, αλλά και από τους φιλόξενους Λευκαδίτες, που προσπάθησαν αυτοί να απαλύνουν τον πόνο μας. Ας είναι καλά. Μείναμε εκεί περίπου για ένα εξάμηνο, ώσπου νέα διαταγή ήρθε για νέους τόπους. Νοέμβρης μήνας πια. Το κρύο είχε αρχίσει να γίνεται αισθητό. Μας μετέφεραν με τρένα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, με τις πραμάτιες μας, σιγά σιγά μας απορρόφησαν σε διάφορες γειτονιές. Μας μοίρασαν. Εμείς τουλάχιστον βολευτήκαμε αρκετά καλά. Μας τοποθέτησαν σε ένα τουρκόσπιτο, στην Άνω Πόλη. Μικρό, αλλά καλοδιατηρημένο, με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού. Μας έφτανε, δόξα τω Θεώ, για να στήσουμε το καινούριο σπιτικό στη φιλόξενη πόλη. Και τα καταφέραμε. Μπράβο.
ευχαριστούμε την κυρία Χάιδο Κραβαρίτη και θα συνεχίσουμε με μέλη της ΕΛΒΕ. Η κυρία Ανθούσα Κορτσίνογλου θα μας απαγγείλει το βραβευμένο ποίημα του Ελευθερίου Μουφτόγλου με τίτλο «Η Μεγάλη Πίκρα». Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΒΕ, κύριο Ελευθέριο Μουφτόγλου, καθώς μου δίνει την τιμή να απαγγείλω ποίημά του. «Η Μεγάλη Πίκρα». Πάντα υπάρχουν δύσκολες χρονιές. Τα σύννεφα σκεπάζουνε τα αστέρια. Τα κοφτερά, μαφιόζικα μαχαίρια ξεσκίζουν δίχως ίχτος τις καρδιές. Πάντα φυσά μελίσσα βοριάς. Οι σκλάβοι υπομένουν αφεντάδες και καρτερούν ανάστασης λαπάδες να ανάψει κάποια σπίθα λευτεριάς. Του Έλληνα η αδούλωτη ψυχή χρειάζεται ελεύθερο αγέρα και προτιμά κατάστηθα μια σφαίρα παρά υποταγή και κατοχή. Αλίμονο αυτούς που λευτεριά να πιούνε διψασμένοι επιθυμήσαν, απάνθρωπα οι βάρβαροι εκτοπίσαν, αφέντες τα αιμοβόρα τα θεριά. Πλημμύρισε η Ελλάδα προσφυγιά, νοικοκυρέους που ήρθαν κουρελίδες, και ακούμε για λησμόνητες πατρίδες καημούς από τον παππού και τη γιαγιά. Πικρή η ξενιτιά, έστω κι αν πας στη μάνα γη στη δεύτερη πατρίδα, πικρή, μα πάντα έχει την ελπίδα του γυρισμού στο σπίτι που αγαπάς. Μα η μεγάλη πίκρα, η πιο τρανή, Ρωμιό να σ' ονομάζουν οι οχτροί σου και Τούρκο στην Ελλάδα οι αδερφοί σου. Κρύβεται ο ήλιος, κλαίνει ο ουρανή. Ευχαριστούμε την κυρία Κορτσίνογλου και συνεχίζουμε με την κυρία Χριστίνα Ζωικίδου που θα μας απαγγείλει το ποίημά της με τίτλο «Ξεριζωμός». Είμαι και εγώ Σικιώτισσα και θα σας πω το ποίημα το οποίο βραβεύτηκε στην UNESCO. Από παππού Πόντιο και από γιαγιά από το Αϊβαλί και από τη Σμύρνη. Από τον Πόντο και από τη Μικρασία ήρθαν ο παππούς με τη γιαγιά, πρόσφυγες το 22, αναζητώντας τη μάνα Ελλάδα, μια ζεστή αγκαλιά. Αγώνας ήταν η ζωή τους, δύσκολη η προκοπή τους, άνηση η μάχη στη σκληρή της προσφυγιάς στη βιοπάλη. Οικογένειες μεγάλεσαν και ρίζες βαθιά άπλωσαν. Ο νους τους όμως μόνον εκεί, που το αίμα των προγόνων τους καλεί. Θα γυρίσουμε πίσω, ολολέγανε, θυμόταν τις χαμένες πατρίδες και κλαίγανε. Μα το όνειρο τους ο γυρισμός έγινε σύννεφου καπνός. Τα βάσανα και η στεναγμή για το ξερίζωμα, η μοίρα, το άγνωστο, το παραλήρημα, βαθιά αφήσανε στα σωτικά τους τον πόθο της επιστροφής για τη γενέτειρά τους. Με τα χρόνια τα νιάτα τους μαράθηκαν και τα κορμιά μαράζωσαν. Κουράστηκε η φτωχή καρδιά για δυο πατρίδες να πονά. Γιατί με το όνειρο κανείς όταν ζει, η σπίθα της ελπίδας άσβεστη μένει. Μα πίσω όταν γυρίσει και δει, πως τίποτα προσάφησε δεν ζει, τότε η ψυχή πεθαίνει. Μόνος και ξένος ανάμεσα σε ξένους βρίσκεται και ο τόπος που γεννήθηκε πια δεν του ανήκει. Κι άδικα τυραννήθηκε, κι άδικα τυραννιέται. Να αγαλινεύσει η ψυχή του, ζητάει τώρα και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Τη δύσκολη ανηφόρα. Ψυχές εκεί ψηλά των καρτερούν, των ηρωικών προγόνων, σπάει τα δεσμά της μοναξιάς και μες στο γαλάζιο του ουρανού γίνεται λαμπρό αστέρι του Θόρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ζωικίδου και θα συνεχίσουμε με την κυρία Δέσποινα Χίντζογλου Μασλίδου, η οποία με το κείμενό της «Ένα γλέντι για σας» μας καλεί να αποχαιρετήσουμε τους προγόνους σε αυτό το σημείο. Κυρία Αμασλίδου. Έλα
Λέντι για σας. Σε σας μιλώ, τους κορμιζωμένους στις ξύλινες και ασημένιες κορμίζες. Και σε εσάς τους άλλους, μες τα άλμπουμ και τα κουτιά τα κρυμμένα. Ήρθε η ώρα. Θα κάνω ένα γλέντι μόνο για σας. Θα ανοίξω το τραπέζι και θα το λευκοστρώσω γιορτινά. Θα σας πάρω από το χέρι και θα σας καρφίσω τον ένα δίπλα στον άλλο. Θα κοιτιέστε και θα χαμογελιέστε χαρούμενοι όπως παλιά και θα λέτε λίγα, σχεδόν τίποτε, γιατί τα πολλά τα είπατε όταν ζούσατε. Ο Παστουρμάς και το Ούζο θα βγουν με το καλωσόρισμα. Το μαντί θα έρθει αρχοντικό με το γιαουρτοσκόρδιο πλούσιο δίπλα του, αρωματισμένο Ανατολή. Τα Σμυρναίοι κασουτικάκια μετά. Τα γεμιστά βερίκοκα και τα δαμάσκηνα. Τα γιαπράκια, τα σουτζούκια. Όλα γεύσεις της πατρίδας. Όλα μνήμες γονικές. Θα γυαλίζουν τα μάτια σας και θα φοβάστε να φάτε, μη και ανεβάσετε πίεση. Όμως θα σας λέω, μη φοβάστε, γιατί περάσατε τα 100 και φόβος δεν υπάρχει. Θα σας βάλω και μουσική και θα σας φτιάξω. Τάς και Μερλή, Λεϊνίμ Γιάρ, Βάι Καλενίμ, Κόνιαλι και το θαύμα θα γίνει. Θα πετάξετε μπαστούνια και περπατούρες, θα αρπάξετε τα χουλιάρια και θα αρχίσετε το χορό και θα χορέψω μαζί σας και θα χαρώ. Και όταν κουραστείτε, τρυφερά από το χέρι θα σας πιάσω και στη θέση σας θα σας βάλω προσεκτικά, γιατί είστε εύθραυστοι και φοβάμαι μη σκορπίσετε και σας χάσω τις κορνίζες και τα άλμπουμ, γιατί αυτό θα είναι σαν να πεθάνατε για δεύτερη φορά. Ευχαριστούμε την κυρία μας λίγο. Θα συγκίνησε. Η εκδήλωση θα κλείσει με μικρασιάτικα τραγούδια από το Δημοτικό Οδείο Νεάπολης Οικαιών, το οποίο διευθύνει ο αρχιμουσικός κύριος Βασίλης Μπουλούσης. Στο τραγούδι η κυρία Αγγελική Καραγιώργου, σοπράνο. Στο πιάνο η κυρία Μαρίνα Χόντα.
οι βαλί μπήκαν στο στέκι του βαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράπι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το βαλί ένα τορβάσιμι και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το βαλί ένα τορβάσιμι και χρυσάφι. Ui!
ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, δαλολαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, δαλολαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Γιώργο μαρμαρωμένο βασιλιά, ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όλο στα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τα λολαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά, ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια. Κλείσουμε την απόψινή βραδιά με το Μανέ της Καληνυχτιάς.
πολύ. Ευχαριστούμε τις κυρίες Αγγελική Καραγιώργου και Μαρία Χόμπα. Εξαιρετικές. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εκδήλωσή μας. Νομίζω ότι με τις παρουσιάσεις που είχαμε επιτύχαμε πολλά επίπεδα συγκίνησης αλλά και αναστοχασμού που το χρειαζόμαστε. Για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος όπως πολύ σωστά επεσήμανε και οι ομιλητές μας. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την εξαιρετική παρουσίασή τους. Ευχαριστούμε το Δήμο Νεάπολης Οικειών που φιλοξένησε την εκδήλωσή μας, την ΕΛΒΕ που την πλαισίωσε και όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμήσατε αυτή την εκδήλωση και μοιραστήκατε μαζί μας μνήμες και συγκινήσεις. Σας ευχαριστούμε. Thank you.